Είναι η κυρία Κομνηνάκα, η οποία είναι από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλησπέρα και σε εσάς. Είχα φιλοξενήσει πριν από μερικές μέρες τον Γενικό Γραμματέα εδώ και μας τα είπε έτσι αναλυτικά για το τι θέλετε από την Ευρώπη. Και βεβαίως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος υπό την έννοια ότι ενώ την καταγγέλει την Ευρώπη, σου λέει να είμαι εκεί γιατί θέλω να προλαβαίνω πράγματα. Το έχω καταλάβει καλά. Η θέση του ΚΚΕ, αν θέλετε, είναι αυτή που πραγματικά σήμερα υπάρχει ένα 45% του κόσμου που λέει ότι αμφισβητεί, ανησυχεί για το ρόλο της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνει ότι δεν έχει να περιμένει κάτι θετικό από εκεί. Άρα θεωρούμε ότι όλος αυτός ο κόσμος έχει συμφέρον να στηρίξει το ΚΚΕ. Σωστά. Γιατί Ωραία. Είναι το μόνο κόμμα που στέκεται απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές που πηγάζουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το συζητήσουμε. Είπατε λοιπόν ότι ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου, άκουσα καλά, 45%. Από τις δημοσκοπήσεις που αμφισβητεί το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανησυχεί, ναι, αλλά ξέρετε, έως και διαφωνεί με τις πολιτικές αποφάσεις της. Κι εγώ είμαι ένας από αυτούς, αλλά το ερώτημά μου είναι το εξής. Εσείς, ναι μεν αμφισβητείτε την ηγεμονία της, αυτό είναι που αμφισβητείτε, το ρόλο, της Ευρωπαϊκής, χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λέω την ηγεμονία, είναι πακέτο, αυτό είναι σετ, ας πούμε. Από την άλλη μεριά όμως, εσείς θέλετε να φτιάξετε ένα κράτος τελείως διαφορετικό από το αστικό περιβάλλον που ζούμε σήμερα. Έχετε μια άλλη λογική, το ρώτησα και το γραμματέα. Είναι άλλο, δηλαδή θέλετε κάτι άλλο να υπάρχει. Δηλαδή, κοιτάξτε, το γιατί σε μια αστική έχει... δημοκρατία δεν... τώρα επειδή πιάσαμε πολλές τις κουβέντες για τις δημοκρατίες, τώρα είναι μεγάλη κουβέντα για το δημοκρατία. Τι πραγματικά δικαιώνει. Είμαι και πολύ συγκεκριμένο σε αυτό που ρωτάω. Δηλαδή, άρα λοιπόν εσείς θέλετε, γι' αυτό, για τις κοιτάξτε, το ΚΚΕ παλεύει για το σοσιαλισμό και δεν το κρύβει. Και θεωρούμε ότι είναι μια κοινωνία με πολύ πιο πλαίρια δημοκρατία που πραγματικά θα μπορεί να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες, θα μπορούν να, οι παραγωγικές δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα που είναι τεράστιες, θα μπορούν να διοχετεύονται για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών και όχι βέβαια για τα συμφέροντα των λίγων. Ναι. Αυτό βέβαια σήμερα δεν κρίνεται στην κάλυψη των ευρωεκλογών. Όχι βέβαια. Όμως σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι είναι σημαντικό στις ευρωεκλογές να ενισχυθεί εκείνο το κόμμα. Η φωνή αυτή που λέτε. Οι δυνάμεις που εναντιώνονται στις πολιτικές. Που έχουν, βρίσκονται πίσω από κάθε τι δεινό που περνάει σήμερα η λαϊκή οικογένεια, την ακρίβεια, τους πολεμικούς κινδύνους, τη φορολογιστία, εργασιακή ζωή λάστιχο, βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λέμε... Ένα λεπτό. Στην λαϊκή οικογένεια συμπεριλαμβάνεται και τη μικρομεσαία τάξη. Το στρώμα είναι κοινωνικό. Είναι κοινωνικά στρώματα που θεωρούμε ότι, ναι, ότι έχουν συμφέρον, βεβαίως. Και οι μικρομεσαίοι, ας πούμε. Τώρα εντάξει, πώς το εκφράζει ο καθένας τους μικρομεσαίους, ναι, θεωρούμε πώς ότι, το εκφράζει, ότι υπάρχουν δύο τάξεις, η αστική τάξη και το προλεταριάτο. Και τα στρώματα, αλλά είναι στρώματα κοινωνικά. Στρώματα κοινωνικά. Σήμερα λοιπόν. Το λέω, καταλάβατε. Φτωχοποιούνται σε αυτές τις συνθήκες του καπιταλισμού. Φτωχοποιούνται, για παράδειγμα, από τις αποφάσεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλάνε για διεύρυνση της φορολογικής βάσης που οδήγησε τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες. Μην πάμε σε όλο το φάσμα. Απλώς κάνω αυτό το ερώτημα. Σας απαντά. Όχι, κύριε Τσουκαλά. Πραγματικές λύσεις. Κύριε Τσουκαλά, παρακαλώ. Θέλουμε λύσεις άμεσες. Λύσεις είναι άμεσες λύσεις. Η επανάσταση. Αλλά θα γίνει. Δεν υπάρχουν οι όροι για την επανάσταση. Άρα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε με ένα όραμα να διαχειριστούμε όχι, οι αντιλαϊκές αποφάσεις. Απαντάω λοιπόν σε εσάς ότι οι αντιλαϊκές αποφάσεις το σήμερα κρίνονται στους δρόμους του αγώνα. Εκεί τσακίστηκαν, αν θέλετε, στις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις. Σήμερα έγιναν αυτές και έσπασαν το αφήγημα της κυβέρνησης για την. Μπορώ σε όλη την Ευρώπη γίνανε στην Ελλάδα. Σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη. Και έσπασαν λοιπόν το αφήγημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα φτρώνει με τα κουτάλια οι αγρότες και οι επαγγελματίες. Θέλω να μας πείτε εσείς για αυτό που βλέπετε. Εντάξει, το οικονομικό πρόβλημα το αντιλαμβάνομαι, ξέρω. Αλλά θέλω να μου πείτε για αυτό που βλέπετε στο περιβάλλον.
από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ, από τις προτάσεις, από τα νομοσχέδια. Από αυτό που βιώνει σήμερα η ελληνική οικογένεια. Ναι. Όχι, πώς βλέπετε των κομμάτων τις θέσεις απέναντι σε αυτά. Θα πω και για τις θέσεις των κομμάτων και τις θέσεις του ΚΚΕ. Και τι βλέπουμε, ότι στο πρώτο τετράμινο του 24 υπάρχει ματωμένο υπερπλεώνασμα 3,2 δις τη στιγμή που η ακρίβεια και η φορολογιστία τσακίζει κόκαλα. Τη στιγμή που ο μισθός δεν φτάνει μέχρι τις 15 του μήνα, τη στιγμή που οι επαγγελματίες που βαφτίστηκαν φοροφυγάδες για να περάσει τα φορολογικά τεκμήρια στενάζουν και κλείνουν ένας πίσω από τον άλλον, και τη στιγμή που για παράδειγμα την ώρα που η κυβέρνηση παρουσιάζεται να λέει ότι δεν έχει για να δώσει ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς για να κάνει φοροαπαλλαγές κλπ, δίνουμε μισό εκατομμύριο ευρώ τη μέρα. Είναι το κόστος της εμπλοκής της χώρας, η αποστολή της φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό λοιπόν σήμερα, η κοκορομαχία που γίνεται εδώ για το ύψος της φορολόγησης ή όχι, δεν λέει ότι όλα τα άλλα κόμματα συμφώνησαν και συμφωνούν στους δημοσιονομικούς στόχους και στην σταθερότητα που θέτει, τα σύμφωνα σταθερότητας που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αμφισβητεί κανένας από αυτά. Άρα τι σημαίνει, ότι την επόμενη μέρα, στις 10 του Ιούνιου, την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών, θα παραμένει εδώ η ακρίβεια που σπάει κόκαλα, θα παραμένουν εδώ οι στόχοι για τα ματωμένα πρωτογενή προϋπολογίσματα, που σημαίνει υπερφορολόγηση, γιατί ωραία να λέμε σήμερα να ακούγεται το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι θα μειώσει τη φορολογική βάση, αλλά το σταθερό, το γεγονός ότι 95% των φορολογικών εισόδων του κράτους σταθερά με όλες τις κυβερνήσεις τα πληρώνουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι επαγγελματίες, δεν έχει αλλάξει με καμία σύνθεση κυβέρνηση. Ένα λεπτό. Αυτό το 5%. Ένα λεπτό. Αυτό το καταλαβαίνω πολύ καλά που μου λέτε. Ωστόσο, όμως, πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι όλα αυτά τα συστήματα και τα νομοσχέδια που έρχονται να ψηφιστούν εδώ περνάνε από μια άλλη κρυσάρα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνοι, όπου εκεί συναποφασίζουν και τα προοδευτικά. Ακριβώς. Και τα δεξιά εκεί, και όλοι μαζί σου στέλνουν τη φόρμα και σου λένε ψήφισε. Και εδώ τσακώνονται μεταξύ τους εντωμεταξύ αφού έχουν συμφωνηθεί στην Ευρώπη. Το νομοσχεδίο έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 95% Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ψηφίζουν τα ίδια. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία πάνω από 75% και η αντισυστημική του Βελόπουλου πάνω από 50% ψηφίζουν τα ίδια με την. Πώς δεν ισχύει. Όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και για να μην πάμε μακριά, τη στιγμή που η ακρίβεια τσάκιζε τα λαϊκά εισοδήματα, τη στιγμή που ως κόμμα ζητούσαμε την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και στα καύσιμα, λίγο πριν κλείσει η Βουλή στην προηγούμενη θητεία, επειδή ήμουν και στην προηγούμενη θητεία, ψήφισαν μαζί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φυσικά την έχουν. Για τη μονιμοποίηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και θέλω την απάντησή σας σε αυτό, επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείτε όλα, στο κόμμα σας, ένα λεπτό, εγώ είπα κάτι. Όλοι αυτοί μιλάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ τους. Και εδώ έρχονται και ψηφίζουν τα νομοσχέδια. Και εδώ διαφωνεί η κυρία με την κυρία και με τον κύριο, ενώ εντωμεταξύ στην Ευρώπη έχουν συμφωνήσει να ψηφιστεί αυτό. Γι' αυτό λοιπόν λέμε, ότι το δίλημα. Ό,τι πουν οι πολυεθνικές γίνεται. Ό,τι πει το μεγάλο κεφάλαιο στην Ευρώπη γίνεται. Είναι κανόνας. Γενικεύεται τώρα και πάτε να βάλετε του πάντε. Στο ίδιο τσουβάλι σα. Η Ένωση, το λόμπι, το καθαρά. Με το ψήφισμα που έγινε μετά το Qatar Gate, το ψήφισμα που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο, που έλεγε ότι το να καθορίζουν τα λόμπι τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τα επιχειρηματικά συμφέροντα να καθορίζουν το πώς θα ζουν οι λαοί της Ευρώπης, γιατί αυτό είναι, ότι λένε ότι είναι ζωτικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Και αυτό το ψήφισαν όλοι πλην των δύο ευρωβουλευτών του ΚΚΕ. Γι' αυτό λοιπόν και να κλείσω. Το δίλημα αυτή τη στιγμή είναι αν στις ευρωεκλογές θα επιβραβευτεί αυτή η πολιτική που εφάρμοσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα άλλα κόμματα στον ένα ή τον άλλο βαθμό τη στήριξαν και με την ψήφο του στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και με την βολική συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση που κάνανε και στην Ελληνική Βουλή, γιατί και εκεί τα ποσοστά είναι ενδεικτικά, ή αν θα υπάρξει ένα ισχυρό μήνυμα αποδοκιμασίας στις πολιτικές
πολιτικές που οδηγεί το λαό στην ακρίβεια, στο να μην φτάνει ο μισθός μέχρι τα μέσα του μήνα, γιατί επειδή υπήρξε και η διαμάχη, επειδή υπήρξε διαμάχη για το πού βρίσκονται τα επίπεδα του μισθού, σήμερα ο μέσος μισθός είναι 15% χαμηλότερος από αυτός του 2011. Και, έχουμε περάσει στο 13 χρόνια. Βγήκαμε στα μνημόνια, όλοι πανηγύρισαν, υποτίθεται, γιατί τα μνημόνια που τα ψήφισαν. Τα είπε εδώ ο Γενικός Γραμματέας. Όταν ήρθε εδώ ο Γενικός Γραμματέας. Παρακαλώ, όταν ήρθε. Θέλετε να ακούσετε, κύριε. Θέλω να ακούσετε. Εγώ δεν είναι δουλειά μου, εσείς θα ακούτε. Σας λέω λοιπόν, όταν ήρθε εδώ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, μου περιέγραψε πώς ζουν οι εργάτες στη Γερμανία, οι εργαζόμενοι στη Γερμανία. Μην νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα εκεί. Παρατηρώ ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις έχει μια άνοδο. Μια σαφή άνοδο. Πού θα φτάσει δεν το ξέρω. Γιατί μάγος δεν είμαι και ούτε καμιά σφαίρα έχω εδώ γυάλινη. Βλέπω τις δημοσκοπήσεις που βλέπω ότι έχει μια ανωδική πορεία συνεχώς. Και μια, θα έλεγα, έτσι αποδοχή γενικότερα ακόμα και σε αυτούς που δεν σας ψηφίζουν. Έτσι. Πού πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσετε? Πόσο, δηλαδή, αν βγάλετε 3-4 ευρωβουλευτές, θα είστε ένα κόμμα ευχαριστημένο γι' αυτό? 6 το ΚΚΕ. 2 έχετε, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Εμείς λέμε ότι μπορεί να συνεχιστεί μια ανωδική πορεία που έχει καταγραφεί και στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Μάλιστα. Και στις δημοτικές περιφερειακές. Και από ό,τι φαίνεται, και όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις. Γιατί ξέρετε, η μεγαλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη, επαφή που έχουμε και με τον κόσμο. Όχι, η κάλπη είναι. Εντάξει, αλλά. Γιατί έτσι την πατήσανε και στις εκλογές του Ιουνίου κάποιοι που λέγανε εδώ. Εγώ που πάω γίνεται χαμός. Σύμφωνοι. Και πήρανε μικρό ποσοστό. Όμως εμείς θεωρούμε ότι μπορεί ένας κόσμος με τον οποίο έχουμε έρθει σε επαφή, ακόμα και αυτόν που λέτε ότι δεν έχει κάνει το βήμα μέχρι τώρα, ούτε στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, είτε άλλη φορά να ψηφίσει το ΚΚΕ, τον καλούμε να εμπιστευτεί το ΚΚΕ, να το δυναμώσει εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις και εκεί που κρίνονται τελικά η εφαρμογή της, που είναι στο δρόμο. Γιατί εγώ κόλλησα σε αυτό που είπατε, ότι μισό λεπτό, ότι οι δύο ευρωβουλευτές δεν ψηφίσανε. Ήταν οι μόνοι που δεν ψήφισαν από όλους τους ευρωβουλευτές για το θέμα των λόμπι. Αλλά εμείς λέμε ότι έχει σημασία και μπορεί, αν πραγματικά θέλουν να ιτηθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να ενισχυθεί εκείνο το κόμμα που δεν αποτελεί συμπλήρωμα στη Νέα Δημοκρατία και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή. Γιάννη. Και είναι η πραγματική αντιπολίτευση που κρίνει. Μάλιστα, στην επιστολή, μάλλον θα πρέπει να ήταν καλώς ήρθατε στο 1992. Γελάει ο κόσμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Μάστρικ, της ελευθερίας κίνησης κεφαλαίων, εμπορευμάτων, εργαζομένων κλπ. Να βγαίνουν και να ζητάει ο Μητσοτάκης από την Κομισιόν να μπουν όρια στις πολυεθνικές. Είναι να ζητάς ουσιαστικά στον εμπριστή να γίνει πυροσβέστης.